μετά από τις άλλες φορές. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Αυτό δυσκολεύει προφανώς την προετοιμασία της ομάδας, τις προπονήσεις. Κατά πόσο σας προβληματίζει ότι το ίδιο, η ίδια δυσκολία θα εμφανιστεί, θα προσθεθεί στις ίδιες υπάρχουσες δυσκολίες απέναντι σε έναν αντίπαλο στο Αδριανό. Είναι μια δυσκολία. Ειλικρινά, είναι μια δυσκολία που την ξέρουμε, που την γνωρίζουμε, που κάναμε κάποιες προσπάθειες να το βελτιώσουμε και νομίζω λίγο το βελτιώσαμε, αλλά όχι αρκετά, και θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες να, όπως λέω, και αυτό το εμπόδιο να το ξεπεράσουμε. Κύριε Μεταξάκη, είναι στα σύνδεση της ομάδας να παίρνει, να πούμε, τις επαγγελματικές δίκες όπως αυτή με τη Λαμία, ή είναι και λίγο παιχνίδι με τη φωτιά, ότι πρέπει να κάνει μέτρες εμφανίσεις, ότι πρέπει να ξεπερνάει τον εαυτό της ομάδας. Δηλαδή, έχουμε φτάσει, αυτό είναι καλό, σε ένα σημείο που κερδίζουμε με ένα γκολ διαφορά με τη Λαμία και κάπως δεν είμαστε και ευχαριστημένοι. Να το βάλω στα θετικά, γιατί βλέπουμε ότι πλέον δεν μας αρκούν λίγα πράγματα, αλλά εμείς, το ξαναλέω, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε πώς ξεκινήσαμε, με ποιες δυνάμεις καταφέρνουμε όλο αυτό που καταφέρνουμε και αυτή τη στιγμή είμαι ευχαριστημένος, αλλά δεν αρκεί να μείνεις εκεί, δεν αρκεί να μείνεις στο τώρα ευχαριστημένος, γιατί θέλουμε να είμαστε ευχαριστημένοι στο τέλος του πρωταθλήματος και όχι σήμερα. Το γεγονός ότι μετά το παιχνίδι με τη Λαμία ζητήσατε συγγνώμη για το θέαμα, που δεν προσφέρατε θέαμα, επιβεβαίωνε ουσιαστικά αυτό που έδωσε και ο Γιάννης, έτσι, δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα είναι η παροιμία του χρησιμοποιού. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν είναι, το έχω ξαναπεί, δεν παίρνουμε βαθμούς για μια όμορφη φάση. Παίζουμε για να κερδίζουμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Παίζουμε για να παίρνουμε πόντους, για να ανεβούμε μια θέση παραπάνω από εκεί που είμαστε. Και αυτό το καταφέραμε εκτός έδρας και αυτό με κάνει ευχαριστημένο. Και για να το κάνουμε αυτό, αυτό εννοούσα, έπρεπε αυτή τη φορά να κρατήσουμε εκεί κάποιες ισορροπίες. Γιατί έβλεπα αυτή τη μακρινή παλιά που δοκιμάζανε και δοκιμάζανε να μας τραβήξουν προς τα έξω. Που το πάθαμε, το ξαναλέω, στο φιλικό με το Πανετολικό. Που είχαμε μια ωραία εικόνα όλη την ώρα προς τα εκεί, πιέζαμε, αλλά τελικά δεχτήκαμε 3 γκολ. Τώρα δεν δεχτήκαμε ούτε φάση. Και αυτό είναι κάτι που τον προπονητή τον ευχαριστεί. Και ελπίζω και τον κόσμο. Πώς έχετε δει το Βόλο χωρίς τον Πασκάλ? Αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το περίοδο που είναι χωρίς προπονητή. Αν έχει αλλάξει κάτι ακουστικά. Ακόμα δεν έπαιξε χωρίς προπονητή. Τώρα παίζει. Τώρα είναι το πρώτο παιχνίδι. Δεν είναι. Ακουστικά λοιπόν, να πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Πώς έχει το Βόλο? Ο Βόλος είναι αυτό που λέμε μια ομάδα που της αρέσει να παίζει μπάλα, να παίζει πάσες. Ο καθένας από τους παίκτες του Βόλου έχει πάρα πολύ καλή τεχνική. Ξέρει τι να την κάνει την μπάλα. Τώρα όλοι ξέρουμε τελευταία δεν βγήκαν τα αποτελέσματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι στην αρχή όλοι μιλούσαν για τον Βόλο. Αυτό αλλάζει γρήγορα και εμείς είμαστε έτοιμοι για τον Βόλο της αρχής, για τον Βόλο με την καλή εμφάνιση και να πολεμήσουμε αυτό το καλό τον Βόλο. Επειδή είναι τρία μάτσο ουσιαστικά μέσα σε μια εβδομάδα και πολύ ψηλή ένταση παιχνίδια, το γεγονός ότι έχουμε δύο τραυματίες, έχουμε δύο παίκτες με κάρτες και όλα αυτά, δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση ενώψη αυτή τη ένταση που πρέπει να βγάλει ο Βόλο για να ανταγωνιστεί Βόλο, Πάο, Παναθηναϊκό. Ναι, δυσκολεύουν, αλλά αυτά τα προβλήματα τα έχουν οι πιο πολλές, να μην πω όλες οι ομάδες, γιατί μερικές ομάδες δεν τα έχουν τόσο, γιατί έχουν μεγάλο ρόστερ και με πολύ βάθος. Αλλά σε μια χρονιά μέσα θα έχεις αυτά τα προβλήματα και ξαναλέω, είναι πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε και πάμε δυνατά σε και τα τρία αυτά τα τελευταία παιχνίδια του 2021. Το πρώτο κομμάτι, η πρώτη απάντηση, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι μας. Είναι μέσα στο παιχνίδι, γίνονται μεταγραφές, γράφονται διάφορα. Είναι, και αυτό το συζητήσαμε και χθες στη βίντεο ανάλυση, αλλά και σήμερα πάλι
με τους παίκτες, είναι να μην σε επηρεάσει σε αυτό που κάνεις. Τη στιγμή που θα βγεις έξω να κάνεις μια προπόνηση, τη στιγμή που θα βγεις έξω να παίξεις 90 λεπτά ποδόσφαιρο, όλα αυτά δεν πρέπει να σε επηρεάζουν. Αν το καταφέρεις αυτό, τότε μιλάμε για έναν επαγγελματία. Γιατί αυτά μας επηρεάζουν, είσαι ερασιτέχνης. Δεν είσαι επαγγελματίας που θα πάει. Γιατί και ο άλλος που πάει στο σούπερ μάρκετ και δουλεύει 8 ώρες, δεν πρέπει να τον επηρεάζει τι ήταν πριν στο σπίτι ή μετά. Πρέπει εκεί να πάει στο ταμείο και να βαράει τα σωστά νούμερα. Αλλιώς έχει πρόβλημα. Έτσι, αυτό πρέπει να είμαστε κι εμείς. Και το άλλο για την άμυνα. Η άμυνα είναι όλοι οι παίκτες. Όταν μιλάμε για άμυνα, δεν είναι 4 παίκτες που κάνουν άμυνα. Η άμυνα, το λέμε και το ξαναλέμε, ξεκινάει από μπροστά. Και νομίζω αυτό είναι κάτι που καταφέραμε φέτος και πρέπει να το πούμε πιο πολύ, γιατί αδικούμε τα παιδιά τα άλλα. Άμα μιλάμε πάντα μόνο για 4 ή 5 ή 6 παίκτες. Γιατί αν με βοηθήσει ο διπλανός μου, εγώ έχω αντί 100% δουλειά, μπορεί να έχω μόνο 60%. Και μπορεί να έχω και 40% στη διάθεση να βγω μπροστά και να βάλω τον γκολ. Αλλά αυτό εξαρτάται πάντα από τη δουλειά των συμπαίκτων μου γύρω μου και ξεκινάει από το σεντερφόρ. Γι' αυτό με ακούτε και πολλές φορές να φωνάζω πρώτα με το σεντερφόρ για άμυνα και όχι τόσο με τους από πίσω.